Πρόγραμμα με τοποθέτηση προϊόντων. Γεια σας αγαπημένοι τηλεθεατές, καλωσορίσατε και σήμερα στο Εύκολα και Σπιτικά. Δευτέρα είναι η Δευτέρα της Καθαράς, οπότε σήμερα θα δούμε μαζί τρεις φανταστικές συνταγές για το τραπέζι σας που θα κόψετε τη μούτσι. Για πρώτο θα σας δείξω πώς θα φτιάξουμε έναν πολύ ωραίο, εύκολο, σπιτικό χούμους. Συνεχίζουμε μια φανταστική συνταγή για πολύ μαλακές, εύγευστες, κρασάτες σουπιές και τελειώνουμε φυσικά με έναν υπέροχο χαλβάν με σπεριδοίδι, τον οποίο φτιάχνουμε στην κατσαρόλα. Μείνετε μαζί μου για όλες τις πολύ εύκολες συνταγές. Και σειρά έχει η πρώτη μας συνταγή που είναι το χούμους. Και είναι πολύ ωραίο να φτιάξετε το δικό σας χούμους γιατί το φτιάχνετε όπως θέλετε. Για παράδειγμα, εγώ σήμερα θα σας το φτιάξω χωρίς σκόρδο γιατί οι δικοί μου γκρινιάζουν όταν βάλουμε μέσα σκόρδο. Αν θέλετε βέβαια να βάλετε, ευχαρίστως μπορείτε, αλλά εγώ θα σας δείξω την εκτέλεση χωρίς. Οπότε, για να φτιάξουμε το χούμους μας υπάρχουν διάφοροι τύποι ρεβίθια, διάφορες μορφές, ας το πούμε, στην υπεραγορά ρεβίθια. Εγώ διαλέγω αυτά τα ακαθάριστα αλλά σπασμένα. Και ο λόγος που διαλέγω τα σπασμένα αντί τα ολόκληρα είναι γιατί ψήνονται πιο εύκολα. Τα ρεβίθια είναι ίσως το πιο δύσκολο όσπριο για να ψήσουμε να το κάνουμε να μαλακώσει. Άρα αγοράζοντας τα σπαστά σημαίνει ότι θα χρειαστούμε λιγότερο χρόνο. Και αφού θα τα αλέσουμε έτσι κι αλλιώς μετά, άρα τι να τρώτε τις ώρες σας, αγοράστε τα σπαστά. Αυτά άρα είναι σπαστά ρεβίθια ξερά, τα οποία τα έχω ψήσει μέσα στη χύτρα ταχύτητα, στη pressure cooker, για 40 λεπτά σε πίεση. Άρα, επειδή θέλουν αρκετή ώρα, ίσως καλή ιδέα είναι αν έχετε χύτρα ταχύτητας να τα ψήσετε στη χύτρα, αλλιώς σε κατσαρόλα με νεράκι, απλά εξαρτάται και από σοδιά, θα πάρουν μεταξύ 1,5 ώρας και 2 ώρες έτσι χόγλασμα, μπορεί και περισσότερο ακόμα, εξαρτάται γιατί η παλιά σοδιά σημαίνει θέλει παραπάνω ώρα ψήσιμων. Άρα είπαμε αυτά είναι 45 λεπτά στη χύτρα ταχύτητας, 40 με 45 λεπτά. Και το επόμενο βήμα τώρα είναι να αλέσουμε αυτά τα ρεβίθια μαζί με τα υπόλοιπα υλικά που βάζουμε για το χούμους. Να πούμε ότι αν βαριέστε εντελώς να ψήσετε ρεβίθια, υπάρχουν και βιολογικά ή μη βιολογικά σε συσκευασίες. Απλά εγώ δεν είμαι σίγουρη έτσι, απλά νιώθω με αυτά νιώθω λίγο έτσι τη μυρωδιά της συσκευασίας μέσα στο χούμους, γι' αυτό πάντα προτιμώ να τα φτιάξω από την αρχή, from scratch, όπως λένε και οι Εγγλέζοι. Λοιπόν, άρα το πολυμίξερ θα κάνει όλη τη δουλειά, να ρίχνουμε μέσα τα ψημένα τα ρεβίθια μας. Λοιπόν, για να έχουμε αυτή την ποσότητα που σας δείχνω τώρα, πρέπει να ψήσουμε μισό κιλό ξηρά ρεβίθια, σπασμένα ρεβίθια, όπως σας έδειξα πριν. Επόμενο υλικό είναι φρέσκος χυμός λεμόνι. Να στύψετε λεμόνια φρέσκα πιο καλά μέσα και μπόλικο μάλιστα. Ζεστό νερό για να βοηθήσει έτσι στο η διάλυση. Και ταχύ. Ταχύ αυτή είναι η ακατέργαστη, αυτή που θα πάρετε από τα ράφια, όχι αυτή που είναι ήδη χτυπημένη και έχει μυρωδιές μέσα. Δεν θέλουμε αυτή, θέλουμε την ακατέργαστη. Ακατέργαστο ταχύνι μέσα. Το οποίο λατρεύω και είναι και πολύ υγιεινό φυσικά. Και από μυρωδίες μπαχαρικά θα χρειαστούμε έναν κουταλάκι αλάτι, μισό κουταλάκι πιπέρι και έναν κουταλάκι κίμινο ή κοινό στην αρτισάν. Μέσα και αυτή. Και πάμε για το χτύπημα. Και το χούμους μας είναι έτοιμο. Αυτό ήταν, παιδιά. Για να έχουμε ένα ωραίο φρέσκο, έτσι, χωρίς συντηρητικά χούμους. Οπότε τη μερίδα που θέλω τώρα θα τη μεταφέρω μέσα σε ένα μπολ. Και το υπόλοιπο σίγουρα μπορείτε να το φυλάξετε σε ένα τσαπεράκι μέσα στο ψυγείο γιατί αντέχει καλά το χούμους. Γιατί δέστε είναι μπόλικη η ποσότητα που έχουμε φτιάξει. Και τώρα που είναι οι νηστείες, όταν το έχετε μέσα στο ψυγείο έτσι καλά σφραγισμένο, αντέχει σίγουρα 2 εβδομάδες, οπότε έναν dip με λίγα λαχανικά ή με λίγη πιτούλα είναι ό,τι πρέπει, έναν τέλειο νηστίσιμο dip. Λοιπόν, και για να σερβίρουμε το χούμους, φυσικά πίτσα. Κυπριακή πίτσα. Είναι σαν την πίτσα,
Και αν βρείτε και παφίτικες, ακόμα καλύτερα. Έτσι να τις κόψουμε τεταρτάκια. Βάλουμε έτσι μέσα σε μια ωραία μπιατελίτσα. Και κάτι άλλο που λατρεύω μαζί με το χούμους είναι τα καρότα, τα sticks καρότα. Ειδικά αν είναι ωραία τα καρότα, πραγματικά απολαμβάνω έτσι οποιαδήποτε στιγμή πεινάσω και είναι και πολύ χαμηλά σε θερμίδες. Άρα βάζω έτσι στο κέντρο τον μπολ μου με το χούμους και για να τελειώσουμε από πάνω λίγο έτσι κύμινο επιπλέον. Ή και πάπρικα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Και εγώ επειδή μου αρέσουν τα πικαντικά, ακόμα λίγο πιπέρι να λεσμένο από πάνω. Να πούμε ότι ο λόγος που το χούμους μας τώρα είναι έτσι λίγο προς το ρευστό είναι επειδή είναι φρέσκο και είναι ακόμα ζεστό, μόλις τώρα το έχω φτιάξει. Όταν μείνει στο ψυγείο, σφίγγει και έτσι γίνεται ακόμα πιο πηχτό. Οπότε, αν δεν σας αρέσει τόσο έτσι ρευστό και θέλετε να το καταναλώσετε σε πιο πηχτή μορφή, βάρτε το στο ψυγείο πρώτα καλυμμένο και μετά να το σερβίρετε. Αυτό ήταν υπέροχο χούμους χωρίς συντηρητικά σπιτικών. Ήταν πάρα πολύ εύκολη συνταγή, νομίζω. Χούμους μας χρησιμοποιήσαμε ρεβίθια. Πάμε να δούμε πόσο θρεπτικά είναι και πόσο ωφέλιμα για την υγεία μας. Ρεβίθια, τα ωφέλιμα. Ρεβίθια, χυλωμένα σε σούπες και μαγειρευτά, σε κρύες σαλάτες, πολτοποιημένα σε βελούδινα χούμους, τηγανισμένα σε κεφτέδες ή και ως σνακ, αντί για ξηρούς καρπούς, εντάξτε τα στη διατροφή σας. Και αυτά θα σας ανταμείψουν με το παραπάνω. Τα ρεβίθια είναι ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα της μεσογειακής διατροφής με μεγάλη θρεπτική αξία. Είναι πλούσια σε πρωτεΐνη, σίδηρο, φόσφορο, μαγνήσιο και ψευδάργυρο. Επίσης περιέχουν ασβέστιο, κάλιο, βιταμίνες του συμπλέγματος Β, καθώς και βιταμίνη Κ. Το πρόσθετο όφελος είναι ότι έχουν χαμηλά επίπεδα γλυκαιμικού δείκτη, πράγμα που σημαίνει πως, μολονότι είναι πλούσια σε υδατάνθρακες, δεν έχουν την τάση να ανεβάζουν το σάκχαρο του αίματος. Μειώνουν τον κίνδυνο εμφάνισης καρδιακών παθήσεων, καρκίνου του παχαίως εντέρου και του προστάτη, ενώ αναστέλουν την ανάπτυξη καρκινικών κυττάρων στο στομάχι. Ο χαμηλός γλυκαιμικός δείκτης τους τα καθιστά εξαιρετική επιλογή για τη ρύθμιση του σάκχαρου του αίματος. Επιπρόσθετα, τα ρεβίθια συμβάλλουν στην καλή υγεία του εντέρου και στην αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας. Μπορούν επίσης να βοηθήσουν στον έλεγχο της πείνας, λόγω της υψηλής περιεκτικότητάς τους σε φυτικές ίνες. Αυτό μπορεί να φανεί χρήσιμο στη διαχείριση του σωματικού βάρους. Και πάμε τώρα να δούμε μαζί μια πολύ ωραία συνταγή για κρασάτες σουπιές. Και να σας πω ότι η συνταγή αυτή δεν είναι δική μου, είναι της φίλης μου της Ελένης Γιορκάτζη, η οποία είμαστε καλεσμένοι στο σπίτι της για δείπνο πριν λίγες μέρες και είχε στο μπουφέ υπέροχες σουπιές. Οπότε, με την άδεια της Ελένης, σας δείχνω σήμερα την πολύ ωραία συνταγή της, γιατί ήταν εξαιρετικά μαλακές και πολύ γευστικές. Και δεν είναι τίποτε δύσκολο, ορισμένα πράγματα μόνο πρέπει να προσέξετε. Καταρχήν είναι η ποιότητα σουπιές που αγοράζουμε. Αυτές είναι από την ψαραγορά. Δεν ξέρω αν υπάρχουν κατεψυγμένες ή δεν έχω δοκιμάσει να κάνω αυτή τη συνταγή με κατεψυγμένες, αλλά πιστεύω ότι η καλή ποιότητα σουπιές είναι πολύ σημαντικό. Και από την ψαραγορά θα ζητήσετε να σας τις καθαρίσουν, να φύγουν αυτά τα σκληρά τα κομμάτια. Πέστε ότι καθαρίστε μου τα, ετοιμάστε μου τα. Θέλω απλά να τα βάλω μέσα στην κατσαρόλα, να μην έχω εγώ να κάνω κάτι. Άρα η ψαραγορά θα σας τις ετοιμάσει και να πούμε ότι αυτά είναι 700 γραμμάρια σουπιές, που είναι αρκετό για 4-5 μερίδες, για 4-5 μερίδες ή και περισσότερο ακόμα, αν είναι μέρος ενός μπουφέ, ο οποίος θα έχει και άλλα πράγματα πάνω. Άρα, για να έχουμε, ας πούμε, 700 γραμμάρια έτοιμη σουπιά για να τη μαγειρέψουμε, υπολογίστε ότι πρέπει να ζητήσετε έναν κιλό να σας το καθαρίσουν, που θα μείνετε τελικά με 700 γραμμάρια. Και επίσης να ζητήσετε το μελάνι. Αυτό είναι το μελάνι είναι από τις σουπιές, το οποίο αν στην ψαραγορά το ζητήσετε θα το βάλουν έτσι σε σακουλάκι ξεχωριστό. Και αυτό θα το χρειαστούμε γιατί αυτό δίνει και γεύση μέσα στις σουπιές. Οπότε είπαμε, η ποιότητα είναι πολύ σημαντική,
αγοράστε ό,τι καλύτερο μπορείτε και φρέσκες είναι καλύτερες. Λοιπόν, και πάμε τώρα για την πολύ εύκολη εκτέλεση. Μέσα σε μια κατσαρόλα έψη σαν αυτήν μεγάλη, θα ρίξουμε τις σουπιές μας. Επίσης, θέλω να χρησιμοποιήσω κόκκινο κρασί. Θα χρειαστώ έτσι αρκετό για να καλυφθούν καλά οι σουπιές. Και μην αγχωθείτε για το κρασί, ό,τι έχετε, ό,τι απέμεινε σπίτι. Υπολογίστε ότι θα χρειαστούμε έτσι περίπου μισή, λίγο πιο μισή μπουκάλα κόκκινο κρασί, λίγο πιο λίγο από μισή. Οπότε θα χρειαστούμε επίσης 90 γραμμάρια ελαιόλαδο. Επόμενο υλικό είναι φύλλα δάφνης, βάρτε τσιμπολικά. Και ρίγανη, έτσι δύο κουταλάκια ρίγανη μέσα. Επίσης θέλουμε να βάλω και αλάτι, ένα κουταλάκι αλάτι, μισό κουταλάκι πιπέρι και ένα κρεμμύδι το οποίο κόβουμε σε ροδέλες, δηλαδή ίσα-ίσα είναι όλα, δεν είναι, αυτό είναι η διαδικασία, όλα ίσα-ίσα. Και τώρα πάμε για το μελάνι, να το κόψω έτσι το σακουλάκι με το ψαλίδι, ίσως δεν λερωθώ. Και μέσα και το μελάνι μας. Λοιπόν, ένα ανακάτεμα με τη σπάτουλα μας. Έτσι βλέπετε μέσα ότι έχει γίνει, είναι όλα έτσι να ανακατευτούν και είμαστε, σιγουρευόμαστε ότι είναι καλά, καλυμμένον. Καλυμμένες οι σουπιές μας με το κρασάκι. Λοιπόν, και βάζουμε σε δυνατή φωτιά, πολύ δυνατή φωτιά στην αρχή και περιμένουμε να το δούμε, να δούμε το κρασί να χογλάζει έντονα. Και όταν φτάσουμε στο σημείο που το κρασί μας χογλάζει έντονα, χαμηλώνουμε τη φωτιά, δηλαδή αν είναι τώρα στο 16, εγώ θα την πάρω στο 3. Και σκεπάζουμε έτσι, μισοσκεπάζουμε την κατσαρόλα μας και προγραμματίζουμε το χρόνο μας για ανάμιση με 2 ώρες. Γιατί θέλουμε να σιγομαγειρευτούν. Δηλαδή, ο τρόπος για να μείνουν μαλακές οι σουπιές είναι να μην βιαστούμε να τις ψήσουμε. Έτσι, 2 ώρες, πολύ χαμηλή θερμοκρασία και αν δούμε ότι το υγρό μειώνεται, απλά συμπληρώνουμε με λίγο νεράκι, έτσι απλά για να είναι πάντα καλυμμένες με υγρό οι σουπιές μας. Και βασικά αυτό είναι. Και μετά από 2 ώρες οι σουπιές μας είναι έτοιμες και μαλακότατες, πιστέψτε με. Οπότε πάμε να σερβίρουμε και ο τρόπος που θέλω να τις σερβίρω είναι έτσι με λίγο ρύζι απλό, το οποίο έχω φτιάξει ακολουθώντας τις οδηγίες συσκευασίας και βασικά γιατί είναι νηστίσιμο, έτσι το ψήνουμε μόνο με λίγο νερό, αλάτι και αν θέλετε και λίγο ζωμό λαχανικό, μόνο αυτά. Και οι υπέροχες σουπιές μας είναι έτοιμες και εγώ φυσικά θα δοκιμάσω λίγο πιπεράκι ακόμα γιατί μου αρέσει. Και όταν είναι μαλακές οι σουπιές είναι το κάτι άλλο. Πάρα πολύ ωραίες. Έτσι ρε παιδί μου πρέπει να είναι οι σουπιές. Μαλακές, όχι να τις τραβάς και να σε τραβούν. Και τώρα ξέρετε όλα τα μυστικά. Και για να παρουσιάσουμε ένα κομματάκι έτσι λίγο δεντρολίβανο, για να μορφίσουμε λίγο το πιάτο μας. Σουπιές. Πάμε να μάθουμε πόσο θρεπτικές είναι. Σουπιές, οι απαραίτητες. Νόστιμες και άκρος θρεπτικές. Ανήκουν στην κατηγορία των μαλακίων και είναι πρώτα ξαδέλφια με τα καλαμάρια. Είναι πλούσιες σε ψευδάργυρο, φόσφορο και νάτριο. Έχοντας ως χαρακτηριστικό τους γνώρισμα το μελάνι, οι σουπιές προσφέρουν πρωτεΐνη υψηλής βιολογικής αξίας, ενώ παράλληλα είναι εξαιρετική πηγή βιταμίνης Β12,
που είναι απαραίτητη για τη φυσιολογική λειτουργία του νευρικού συστήματος και του εγκεφάλου και τη σύνθεση των ερυθρών αιμοσφαιρίων. Είναι ιδιαίτερα πλούσια πηγή σιδήρου, ενώ διαθέτουν υψηλή περιεκτικότητα σε σελήνιο, φόσφορο, βιταμίνη Β2 και απαραίτητα ωμέγα-3 λιπαρά οξέα. Τέλος, περιέχουν σημαντικά ποσά βιταμίνης Β6, βιταμίνης Α, ασβεστίου, μαγνησίου και ψευδαργύρου. Ενδεικτικά, 100 γραμμάρια σουπιάς καλύπτουν σχεδόν πλήρως τις ανάγκες ενός υγιούς ενήλικα. Σύμφωνα με τη θρησκεία, την περίοδο της νηστείας απαγορεύεται η κατανάλωση τροφών με αίμα, δηλαδή κρέατος και ψαριού. Να σημειωθεί πως τα μαλάκια είναι νηστίσιμα γιατί δεν έχουν αίμα. Η μη κατανάλωση κρέατος, πουλερικών, ψαριών και των παραγόγων τους μειώνει τη δυνατότητα του οργανισμού να λάβει την απαραίτητη για αυτόν πρωτεΐνη, σίδηρο και ασβέστιο. Τα μαλάκια, σουπιά, καλαμάρι, γαρίδες, κταπόδι, μύδια, τα οποία μπορούν να αποτελούν κύριο γεύμα 2-3 φορές την εβδομάδα, παρέχουν πρωτεΐνη υψηλής βιολογικής αξίας, καλύπτοντας τις ανάγκες του οργανισμού. Επίσης, τα μύδια θεωρούνται καλές πηγές ασβεστίου. Πρόγραμμα με τοποθέτηση προϊόντων. Και τώρα πάμε να φτιάξουμε τον χαλουβάν. Είναι μια πολύ ωραία συνταγή. Εγώ παλιά όταν ήμουν μικρή δεν μου άρεσε να τρώω χαλουβά γιατί τον έφτιαχνα, θυμούμε πάρα πολύ σε σπίτια όταν πηγαίναμε επισκέψεις με τη μάμα μου και ήταν πάντα έτσι άγευστος και λίγο στεγνός. Αλλά πιστέψτε με, αυτός ο χαλουβάς είναι υπέροχος. Είναι έτσι, πώς να πούμε, όχι τόσο στεγνός όπως αυτούς που έξερα όταν ήμουν μικρή και πολύ πιο γευσάτος γιατί μέσα θα βάλουμε το ξύσμα φλούδα πορτοκάλι και ξύσμα φλούδα λεμόνι. Και αυτή η μυρωδιά από εσπεριδοειδή, συν έτσι έντονα η γεύση της κανέλλας, κάνουν αυτόν τον χαλουβάν υπέροχο. Ως επίσης και τα αμύγδαλα, τα οποία είναι έτσι χοντροκομμένα, δεν μου αρέσουν ασπρισμένα εμένα, τα αμύγδαλα προτιμώ έτσι και χοντροκομμένα για να τα νιώθω. Και οι υπέροχες σταφίδες, οι οποίες όταν τις βάλουμε μέσα στο ζεστό χαλουβάν, τραβούν έτσι από την υγρασία και φουσκώνουν και είναι έτσι πολύ ωραίες νόστιμες ζουμερές. Οπότε πάμε στην πάρα πολύ εύκολη εκτέλεση. Μέσα σε αυτόν το πιο μικρό κατσαρολάκι θα ετοιμάσουμε το σιρόπι μας. Οπότε για το σιρόπι μας θα χρειαστούμε νερό και επίσης θέλουμε τη ζάχαρη φυσικά. Το ξύσμα φλούδων από πορτοκάλι και λεμόνι, που όπως είπαμε αυτό είναι που θα δώσει έτσι ωραία γεύση στο χαλβά μας. Και φυσικά κανέλα. Και εμένα μου αρέσει κανέλα, άρα βάζω μπόλικιν, περίπου ένα κουταλάκι. Και βάζω το μείγμα αυτόν πάνω στη δυνατή φωτιά, γιατί θέλω να δω το νερό μου να χογλάζει έντονα. Παράλληλα, σε μια άλλη πιο μεγάλη κατσαρόλα, και θα δείτε γιατί θέλω μεγάλη κατσαρόλα, ρίχνω το ηλιέλαιο μου για να αρχίσει να ζεσταίνεται. Μόλις αρχίσει να ζεσταίνεται καλά το ηλιέλαιο, ρίχνω μέσα το σιμιδάλι μου. Και σιμιδάλι υπάρχουν δύο τύποι στην αγορά, το ψηλό και το χοντρό. Διαλέγουμε το χοντρό σιμιδάλι. Οπότε μέσα το σιμιδάλι μου για να αρχίσει να τηγανίζεται. Και με μια σπάτουλα σιλικόνης ανακατεύω, έτσι για να καβουρδιστεί ωραία το σιμιδάλι μας. Να τραβήξει όλο το λάδι, έτσι και να το αρχίσω να το μυρίζουμε, να μυρίσω αυτήν την μυρωδιά του σιμιγδαλιού. Του καβουρδισμένου σιμιγδαλιού. Και ειλικρινά αυτές είναι από τις πιο εύκολες συνταγές που φτιάχνω, αλλά και από τις πιο ωραίες. Γιατί εμένα ο χαλβάς μου αρέσει και δεν είναι και νηστείες. Όταν το βγάλω έτσι ζεστό από την κατσαρόλα με λίγο παγωτό βανίλια να λιώσει από πάνω, πραγματικά δεν έχει πιο ωραίο μεζέ. Και τώρα αρχίζουμε το κομμάτι που σας θέλω έτσι να προσέξετε. Εδώ ο χαλβάς μας έχει τηγανιστεί καλά και τώρα πάμε σιγά σιγά να μεταφέρουμε αυτόν τον ζεστό σιρόπι μέσα στο χαλβάν, αλλά το κάνουμε πάρα πολύ σιγά. Και είναι γι' αυτό που θέλω ευρύχωρη κατσαρόλα, γιατί μόλις πάει το νερό μέσα στο ζεστό χαλβά θα αρχίζει να πιτσικλιάζει. Άρα προσεκτικά λίγο-λίγο το νερό και ο θόρυβος θα είναι έντονος προειδοποιώ. Η πρώτη δόση σιροπιού πάει μέσα. Είδατε, προειδοποίησα για το θόρυβο και τους πολλούς καπνούς. Έτσι, ανακατεύουμε. Μόλις απορροφηθεί η επόμενη δόση.
Είδατε που πετάσουν τα κομμάτια τώρα, γι' αυτό θέλουμε να βρει χώρη κατσαρόλα για να μπορούμε έτσι να απομακρυνθούμε. Αλλιώς όλα αυτά που πετούνται θα πάνε πάνω στα χέρια σας και δεν θέλω να καείτε φυσικά. Λοιπόν, ανακατεύουμε. Έτσι, χρησιμοποιώντας τη σπάτουλα σιλικόνης, η φωτιά μου είναι στο πολύ δυνατό μέχρι να απορροφηθεί και αυτή η δόση σιροπιού. Και πάμε τώρα για την τελευταία δόση μέσα. Και ανακάτευμα με τη σπάτουλα σιλικόνης, έτσι να πιάνουμε καλά το μείγμα από τον πάτο της κατσαρόλας και ανακατεύουμε μέχρι να απορροφηθεί και αυτό η τελευταία δόση σιροπιού. Και σε αυτήν τη φάση θέλω να ρίξω μέσα τώρα τις σταφίδες μου, έτσι για να ζεσταθούν, να απορροφήσουν και λίγο από το σιρόπι και να φουσκώσουν, να γίνουν ωραίες. Έτσι. Και τέλος τα αμύγδαλα μας, μέσα και αυτά. Λοιπόν, και ανακατεύω μαζί και πώς καταλαβαίνουμε τώρα ότι ο χαλβάς μας είναι έτοιμος, είναι ότι δέστε ότι ξεκολλά το μείγμα από την κατσαρόλα. Είναι έτοιμος να το μεταφέρουμε σε έναν ταψάκι. Συνήθως, όταν φτιάχνω χαλβάν, μου αρέσει να το φτιάχνω έτσι σε μακρόστενο, δηλαδή το ορθογώνιο το ταψάκι, αλλά σήμερα είπα να χρησιμοποιήσω έναν πιο παραδοσιακό σκεύος, που τον έφτιαχναν έτσι οι παλιά οι νοικοκυρές, πάντα νομίζω αυτό χρησιμοποιούσαν. Και απλά μεταφέρουμε το μείγμα μέσα στο ταψάκι. Έτσι. Και αυτόν τον λίγο που έμεινε, όπως σας είπα, εγώ δεν αντέχω. Ζεστός από την κατσαρόλα. Προσέχουμε να μην κάνουμε όμως. Ζεστός χαλβάς, είναι και ωραίο πράγμα. Σταματώ. Και συνεχίζουμε τώρα να απλώσουμε το μείγμα αυτό μέσα στο ταψί μας, έτσι να το ηχώσουμε. Και έτοιμος ο χαλβάς μας και το μόνο που πρέπει να κάνουμε τώρα είναι να περιμένουμε να κρυώσει για να μπορέσουμε να τον αναποδογυρίσουμε πάνω σε μια μπιατέλα. Και ο χαλβάς μας είναι τώρα έτοιμος να το ξεφορμάρουμε. Άρα, πάνω σε ένα σανίδι, έτσι, πάμε. Και ο χαλβάς μας είναι τώρα έτοιμος να τον διακοσμήσουμε και να τον σερβίρουμε. Λίγη κανέλα, αλεσμένη από πάνω. Βέβαια, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η κανέλα, γι' αυτό έτσι τη βάζω γενναίο δώρα. Αλλά δεν σας αρέσει τόσο πολύ, περιορίστε την. Και έτσι, επειδή θέλω να δείξουμε ότι έχει μέσα πορτοκάλι και λεμόνι, να κόψουμε έτσι λίγα κομματάκια, λίγες φέτες για διακόσμηση. Έτοιμος για το κόψιμο της μούθης, το πιο ωραίο γλυκό για τη Δευτέρα της καθαράς. Και να πούμε ότι είδατε που το φτιάξα έτσι σήμερα σε στρογγυλόν ταψάκι έτσι με τρύπα στο κέντρο. Συνήθως, εγώ το φτιάχνω σε μακρόστενο κομμάτι. Αν θέλετε, φτιάξτε το και έτσι. Το σχήμα βασικά από ό,τι είδατε δεν έχει και πολύ σημασία. Και ορθογώνιο μπορεί να το φτιάξετε και τετράγωνο. Ανάλογα με ό,τι ταψάκι έχετε, ακόμα και σε ένα Pyrex μπορείτε να το στρώσετε έτσι με μεμβράνι και να βάλετε μέσα το ζεστό χαλβά, τον αφήσετε να κρυώσει και μετά τον ξεφορμάρετε. Και το νηστίσιμο μενού μας είναι έτοιμο. Φτιάξαμε για πρώτον έναν υπέροχο χούμους, το οποίο χρησιμοποιήσαμε τα δικά μας ξηρά ρεβίθια. Και είδατε πόσο εύκολα και ωραία γίνεται και μεγάλη ποσότητα για να έχουμε έτσι για αρκετές μέρες. Μετά συνεχίσαμε με τις πολύ ωραίες μαλακές κρασάτες σουκές. Η συνταγή της Ελένης, πιστέψτε με, είναι ό,τι καλύτερο για κρασάτες σουκές. Και τελειώνουμε με την υπέροχη συνταγή για χαλβάν της κατσαρόλας με σπεριτοειδή, σταφίδες και αμύγδαλα.
και να σας ευχηθώ όλους έναν καλό κόψιμο τη σμούθις με μια παγωμένη κοκακόλα. Και ώρα τώρα για τις ερωτήσεις μας και στο τέλος κάθε εκπομπής, έτσι και σήμερα, απαντώ δύο από τις ερωτήσεις που μου στέλνετε εσείς τηλεθεατές στο blog μου στο athinarecipes.com ή από το Facebook ή και από το Instagram. Και η πρώτη ερώτηση είναι από τη φίλη Γιώταν, η οποία μου γράφει «Αθηνά, έφτιαξα από την ιστοσελίδα σου το κέικ με μούρα και λεμόνι και παρόλο που ήταν πολύ ωραία η γεύση, κάηκαν τα φρούτα από πάνω». Γιώτα μου, νομίζω κατάλαβα τι έγινε, γιατί εάν ανακάτεψες τα φρούτα μέσα στο κέικ, λογικά τα φρούτα, επειδή είναι πιο βαρετά τα κατεψυγμένα τα μούρα, βυθίζονται στον πάτον του κέικ και κανονικά δεν έπρεπε να κάνουν, αλλά υποψιάζουμε τι έκανες. Στη φωτογραφία, έχουμε βάλει φρούτα για σκοπούς φωτογράφησης, τα είχε βάλει ο στυλίστας για να φαίνεται ωραίο το κέικ και να υπονοεί ότι έχει φρούτα δάσους μέσα. Και ίσως αυτό σε παρέσυρε και τα βάλες από πάνω στο τέλος. Η αλήθεια πρέπει να τα ανακατέψεις μέσα. Και αυτά που είχαμε βάλει ήταν για να στολίσουμε το κέικ στο τέλος από πάνω. Δεν έπρεπε να μπουν απάνω από το κέικ πριν να μπει στο φούρνο. Και μετά έχουμε ένα σχόλιο, όχι ερώτηση, είναι από τη φίλη Μαρία, η οποία μου γράφει «Αθηνά, καλό μεσημέρι, μόλις παρακολούθησα τη συνταγή σου για πορτοκαλόπιτσα. Και αν και φαίνεται νοστιμότατη, έχω τις εξής σκέψεις. Πολύ ζάχαρη, άσπρο, αλεύρι κτλ. Θα ήθελα να δω συνταγές χωρίς πολύ ζάχαρη και με αλεύρι ολικής άλεσης». Αγαπημένη μου Μαρία, έχεις δίκιο. Η πορτοκαλόπιτσα όντως είναι ένα γλυκό που έχει μέσα βούτυρο, αλεύρι επεξεργασμένο, ζάχαρη. Αλλά είναι μια παραδοσιακή συνταγή και για να την αποδώσουμε σωστά, όπως την έτρωγαν οι παλιοί τέλος πάντων, πρέπει να την φτιάξουμε με αυτόν τον συγκεκριμένο τρόπο, έτσι για να είναι αυθεντική, ας το πούμε. Αλλά σίγουρα αυτά τα πλούσια γλυκά δεν είναι κάτι που συστήνω να φτιάχνετε σε καθημερινή βάση ή όταν τα καταναλώνετε, να καταναλώνετε σε μεγάλες ποσότητες. Γιατί καταλαβαίνω ότι όντως είναι παχυντικά, δεν είναι ό,τι καλύτερο για την υγεία μας, αλλά είναι ένα μικρό κομματάκι, έτσι, ρε παιδί μου, για την παράδοση. Είναι κάτι το οποίο και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να καταναλώνω. Αλλά αν μελετήσεις λίγο την ιστοσελίδα μας, θα δεις έχουμε τόσες πολλές συνταγές που είναι χαμηλές σε θερμίδες. Αν προσέξετε εδώ στο πρόγραμμα, όταν μαγειρεύω, πάντα προσπαθώ να χρησιμοποιώ λίγα λιπαρά. Επίσης, όταν φτιάχνουμε γλυκά, δες στην ιστοσελίδα τις συνταγές που έχω για μπάρες με βρώμη που δεν έχουν καθόλου ζάχαρη, που αντί ζάχαρη χρησιμοποιούμε τα φινίκια, που χρησιμοποιώ βρώμη αντί αλεύρι, που είναι φυσικά πιο υγιεινή γιατί δεν είναι και επεξεργασμένη. Δες πόσο χρησιμοποιούμε τους ξηρούς καρπούς, τους άψητους. Δηλαδή, ξέρω ότι στη μαγειρική μου θα βρεις και αυτά τα παραδοσιακά, τα παχυντικά που είναι full βλαβερά, ας το πούμε. Αλλά σίγουρα το έχω υπόψη μου και κοιτάζω πάντα να σας προσφέρω και συνταγές που είναι πιο υγιεινές και με χαμηλές θερμίδες. Εξάλλου, εγώ έχω αναλώσει σχεδόν όλη μου τη ζωή να βρίσκω κόλπα να φτιάχνω έτσι συνταγές που είναι πιο χαμηλές σε θερμίδες αλλά νόστιμες, γιατί και εγώ φυσικά σαν γυναίκα μου αρέσει να προσέχω και να ψάχνω και να είμαι έτσι προσεκτική στο τι καταναλώνω. Κάθε μήνα το Εύκολα και Σπιτικά και η Coca-Cola διοργανώνουν διαγωνισμό όπου εσείς οι τηλεθεατές μπορείτε να λάβετε μέρος στέλνοντας σε εμάς τις συνταγές σας για να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες πώς να συμμετάσχετε και τι συνταγή να στείλετε αυτόν τον μήνα και να κερδίσετε ένα από τα πολύ ωραία δώρα που προσφέρει η Coca-Cola, πηγαίνετε στην ιστοσελίδα μου athinarecipes.com για όλες τις λεπτομέρειες. Αυτά από μένα για σήμερα. Κάνετε μας follow στο Instagram αν θέλετε, Αθηνά Λοϊζίδης, και αν φτιάξετε οποιαδήποτε από τις συνταγές μας, βγάλτε τη φωτογραφία και ανεβάστε την ή στο Facebook ή στο Instagram, χρησιμοποιώντας το hashtag εύκολα σπιτικά για να βλέπουμε όλοι τι φτιάχνετε. Καλά να περνάτε, ραντεβού την επόμενη φορά. Γεια σας!